γίνονται και κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς, άλλους ασθενείς που επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, κάπως να ανακουφιστούν στην καθημερινότητά τους μέσα σε ένα νοσοκομείο, ειδικά αν παίρνουν κάποια σοβαρή θεραπευτική αγωγή. Ναι, και ο βασικός λόγος που νομίζω θέλατε να κάνω συζήτηση. Αξίζουν τέτοιες και προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τις προβάλλετε και είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς στα νοσοκομεία προφανώς δεν είναι μόνο οι ασθενείς που πάσχουν από κορονοϊό ή έχουν προβλήματα σχετιζόμενα με αυτό, αλλά υπάρχουν και οι ασθενείς, οι χρόνιοι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα όπως κακοήθειες ή άλλα χρόνια νοσήματα που θέλουν σταθερή θεραπεία, οι οποίοι είναι ασθενείς που ταλαιπωρούνται συνεχώς εντός του συστήματος. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, σε συνεργασία και με μια φαρμακευτική εταιρεία, φέραμε στον νοσοκομείο μας και μπήκαν ήδη σε χρήση από την Παρασκευή μηχανήματα virtual reality, VR, τα οποία εφαρμόζονται στο κεφάλι των ασθενών οι οποίοι κάνουν κάποια θεραπεία και για 10-15 λεπτά τα οποία κρατάει η θεραπεία τους ξεχνάνε για λίγο την ταλαιπωρία, τον πόνο, την κούραση και βρίσκονται σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Φυσικά δεν περιμένουμε ότι αυτό θα τους ηρεμήσει, θα τους ξεκουράσει, αλλά είναι μια μικρή όαση μέσα στην ημέρα και ειδικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί κάνοντας την ίδια θεραπεία πολλές μέρες, πολλές φορές μέσα στον χρόνο, μια ταλαιπωρία η οποία κάποιος πρέπει λίγο να σκεφτεί λίγο αυτούς τους ανθρώπους. Ξεκινάμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα πιλωτικά με τους φακούς virtual reality, εκμεταλλευόμενη τη σύγχρονη τεχνολογία στην μονάδα την ογκολογική, αλλά αν δούμε ότι υπάρχει όντως μεγάλη ανταπόκριση, όπως υπήρξε τουλάχιστον στις πρώτες μέρες κρίσης από τους ασθενείς, θα το εφαρμόσουμε και σε περισσότερους ασθενείς και σε περισσότερες ομάδες ασθενών. Πόσες συσκευές είναι αυτές? Σε πρώτη φάση είναι τρεις συσκευές. Τρεις. Οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν οι ασθενείς περιβάλλον, θάλασσα, αλλά σε πολύ έντονη και πολύ ζωηρή εικόνα με τις δυνατότητες που δίνει η εικονική πραγματικότητα. Ναι, αν σκεφτούμε ότι πριν αυτοί οι άνθρωποι κάθονταν στην καρέκλα τους ή στο κρεβάτι τους, μάλλον σε καρέκλα για να κάνουν τη θεραπεία, κύριε Κτενιαδάκη, αμίλητοι και αναλογιζόμενοι φυσικά το πρόβλημά τους, έστω και μια πραγματικότητα που είναι εικονική, για λίγο μπορεί να δώσει έτσι, να τους χαλαρώσει, να τους δώσει έτσι ένα διαφορετικό να συνέστημα. Να αλλάξει λίγο την καθημερινότητά τους. Και τη δηλαδή, πολλές φορές η καθημερινότητα, ειδικά μέσα στα νοσοκομεία και για εμάς που εργαζόμαστε και τα βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά και για τους ασθενείς κυρίως που βιώνουν επαναλαμβανόμενες αγωγές, γιατί όταν έρθει κάποιος για μία φορά στο νοσοκομείο είναι πολύ διαφορετικά από κάποιον που έρχεται συχνά και η ψυχολογία του είναι εντελώς διαφορετική και αν θέλετε έχω δει μια απίστευτη ευγένεια στο πρόσωπο των ανθρώπων οι οποίοι είναι συνεχώς μες στα νοσοκομεία και αποτελούν ανθρώπους τους οποίους τους ξέρουμε τους περισσότερους, ειδικά σε τέτοιες μεγάλες κλινικές με τα μικρά τους ονόματα, καταλαβαίνετε ότι η σύνδεση η οποία δημιουργείται ανάμεσα σε εμάς και στους ασθενείς είναι πολύ μεγάλη και η αίσθηση το να μπορούμε να τους ανακουφίσουμε για 5 λεπτά, 10 ή 15 είναι για μας πολύ πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικότερη ακόμα και από την ίδια τη θεραπεία που θα δοθεί εκείνη την ώρα από τη φλέβα. Mm. Μια και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι ετοιμάζουμε και ο Σονούπο θα είναι έτοιμο και στην κεντρική σάλα του νοσοκομείου. Θα, με τη βοήθεια πάλι χορηγών, ανθρώπων που μας έχουν βοηθήσει, μας έχουν φέρει βιβλία και μας έχουν ενισχύσει ουσιαστικά σε βιβλία τη βιβλιοθήκη μας. Θα δημιουργήσουμε ανοιχτή βιβλιοθήκη που θα είναι προσβάσιμη από τον καθένα και θα διαβάζει το βιβλίο, θα το αφήνει στο τραπέζι όταν το έχει τελειώσει ή όταν θέλει να πάρει κάτι άλλο ή θα το επιστρέφει πίσω στο ράφι. Και αυτό στο πλαίσιο το ότι υπάρχουν όντως κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες ή απαιτούν κάποια διάρκεια παραμονής παραπάνω και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί πάλι ο επισκέπτης του νοσοκομείου μας να δει ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο του νοσοκομείου πέρα από το στεγνό πρόσωπο
των εξετάσεων και των παρακλινικών ελέγχων. Ναι. Και επειδή γνωρίζουμε ότι μια επίσκεψη πολλές φορές, έστω και σε ένα εξωτερικό ιατρείο, κύριε Κτενιαδάκη, συνοδεύεται από αρκετή έτσι, αναμονή. Συνεχώς βλέπουμε στο κινητό, έτσι ο κόσμος απασχολείται στο κινητό, μπορεί να έχει και μια άλλη εναλλακτική, να ρίξει, εντάξει θα μου πείτε μέσα σε 2 ώρες δεν μπορείς να διαβάσεις ένα ολόκληρο βιβλίο, αλλά μπορείς να παρακινηθείς, να διαβάσεις κάτι και να το, γιατί όχι, να σου δώσει μια αφορμή μετά. Είναι τρόποι για να μπορούμε να δούμε και το χώρο του νοσοκομείου κάπως διαφορετικά. Πιο οικείο. Ναι. Ακριβώς. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Δεν περιμένουμε προφανώς ότι θα διαβάσει ένα βιβλίο, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή και ξέρω ότι και εσείς έχετε αγάπη ιδιαίτερη στα βιβλία. Πολύ. Και εγώ. Είναι το έντυπο βιβλίο, είναι κάτι το οποίο... Ακριβώς όπως είπατε, χρησιμοποιούν πολύ το κινητό, δεν έχουμε συνηθίσει την αίσθηση του πιάνω ένα βιβλίο στο χέρι μου. Ναι. Ακόμα και αυτή η αίσθηση πιστεύω ότι θα δώσει ένα εύνασμα σε κάποιους ανθρώπους να πάρουν ένα βιβλίο, να αγοράσουν ένα βιβλίο ή αν θέλετε και να κλέψουν ένα βιβλίο που να το κρατήσουν, να είναι τόσο πολύ αν τους αρέσει που να το πάρουν. Καταρχήν περνάει ο χρόνος, εγώ σας το λέω ότι όσες φορές... Βρίσκομαι σε ένα νοσοκομείο, έχω ένα ραντεβού, έχω σίγουρα ένα βιβλίο μαζί μου, κύριε Κτενιαδάκη, γιατί πόση ώρα να απασχοληθείς και στο κινητό. Ενώ διαβάζοντας, κάτι που σου αρέσει βέβαια, περνάει και ο χρόνος χωρίς να έχεις και άλλους προβληματισμούς. Τι θα μου πει ο γιατρός, τι ώρα πήγε, δεν πάει ο χρόνος. Ξέρετε, τέτοια που είναι μικρό θέματα θα μου πείτε τώρα μπροστά σε ένα άλλο θέμα υγείας, αλλά είναι και αυτά μέσα στην καθημερινότητα μιας επίσκεψης σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Ελπίζοντας βέβαια να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερος κόσμος που καταφεύγει σε αυτά, αλλά είμαστε και άνθρωποι, είμαστε ευάλωτοι και κάποια στιγμή θα χρειαστούμε την παροχή ιατρικής βοήθειας. Εντάξει, καλό θα είναι να μην χρειαζόμαστε, αλλά πραγματικά εάν χρειαστούμε να μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε πιο ανθρώπινη την επαφή των ασθενών με τα νοσοκομεία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε λίγο πιο ζεστά, γιατί δεν χρειάζεται πολλά χρήματα για να γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται τρόπους ιδιαίτερους να γίνει αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Βάλαμε με ένα μηχάνημα πρόσφατα στην κεντρική παλισάλα, το οποίο είναι για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής. Και πιστέψτε με, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Κάναμε 2 απλές μπάρες, ράμπες, συγγνώμη, στην είσοδο των ιατρείων. Και τίποτα, απλές ράμπες οι οποίες ίσα ίσα καλύπταν το κενό για να μπορεί να ανεβαίνει ένα αναπερικό καροτσάκι. Ξέρετε πόσο πολύ έχει βοηθήσει τους ανθρώπους αυτό. Είναι πολύ μικρά τα πράγματα που χρειάζεται να κάνουμε. Και πολύ μεγάλο, πολύ πολλαπλασιαζόμενο το όφελος το οποίο έχουν οι ασθενείς, αλλά και εμείς οι ίδιοι, αν θέλετε, με αυτά που ακούμε. Γιατί μπορεί να θεωρείτε ότι, και αλήθεια είναι ότι μέσα σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν προφανώς καθημερινά διάφορα παράπονα, εντάσεις ή οτιδήποτε, αλλά αυτή η καλή κουβέντα που θα σου πει ένας άνθρωπος σε ένα καροτσάκι ή ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος που τα χέρια του είναι γεμάτα από σημάδια από τις φλέβες που έχουν μπει, είναι μια κουβέντα η οποία σε κάνει να ξεχνάς τα νεύρα σου, την κούρασή σου και να λες ότι τελικά να για ποιο λόγο το κάνω ό,τι κάνω. Ναι, ότι η προσπάθειά μου βλέπω χειροπιαστά ότι ακριβώς. Δεν πάει χαμένη ακόμα και ένας άνθρωπος να ωφεληθεί. Ένας άνθρωπος, ναι. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Κτενιαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε στην πρώτη γραμμή και εσείς λόγω της ιδιότητάς σας, γιατί είστε και γιατρός και στα ΤΕΠ χρόνια, οπότε έχετε δει και έχετε δει πράγματα. Μια ιδιαίτερη περίοδος αυτή που διανύουμε για όλους μας. Προσοχή, το λέμε και εμείς, ακούμε εσάς που είστε μέσα στην καθημερινότητα την ιατρική, στην ιατρική πράξη, ελπίζοντας για το καλύτερο. Και το φετινό καλοκαίρι. Και οπωσδήποτε εμβολιασμός. Εμβολιασμός είναι η μαγική λέξη για όλους μας. Είτε είμαστε υγειονομικοί είτε όχι. Εμβολιασμός είναι η μαγική λέξη για όλους. Είναι η μόνη μέθοδος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη συνοχή της κοινωνίας μας και να μπορέσουμε πραγματικά και να βγούμε έξω, αλλά και να δουλέψουμε. Είναι βασικό αυτό.
Ναι, ναι, βλέπουμε τώρα ότι κάθε βήμα είναι και φόβος πραγματικά, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καλή δύναμη να ευχηθούμε, κύριε Κτενιαδάκη. Καλή συνέχεια επίσης. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την που με καλέσατε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.